Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, τρίτη μισή στο ραντεβού μας και σήμερα είναι τρίτη 7 Ιουνίου και έχω την τιμή να έχω καλεσμένο έναν φίλο από τα παλιά, έναν φίλο που ασχολείται με μια νέα μόδα, θα λέγαμε, όπως είναι αυτή των e-sports. Έχω μαζί μας τον Πέτρο τον Κούτρα που θα μας πει περισσότερα για αυτό το νέο αντικείμενο που έχει πει η τελευταία ζωή μας, καθώς πολλοί έχουμε περάσει έξω από διάφορα κίνδυνα καφέ, βλέπουμε κόσμο να παίζει μέσα, αλλά ποτέ δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να δούμε το τι ακριβώς γίνεται μέσα σε αυτό το χώρο. Ας καλησπερίσουμε λοιπόν τον Πέτρο. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, φίλε Χρήστο και σε όλους τους που μας ακούνε και θα πούνε και σε λίγο στην παρέα μας. Έτσι όπως είπες, τα e-sports ή αλλιώς να τα λέμε και στα ελληνικά, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Για το 2022 και ένα από τα καλά του κορονοϊού ήταν η έκρηξη και η εξέλιξη αυτών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν να συζητήσουμε ό,τι θέλεις εσύ πάνω σε αυτό και όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι εν τέλει τα e-sports δεν είναι κάτι κακό για την νεολαία και για τον μικρό κόσμο και για τον ακόμα μεγαλύτερο. Είναι ευκαιρία να, μέσα από αυτό να μάθουν να πειθαρχούν, να σου μάθει και άλλα πράγματα ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, όπως και επίσης να κάνεις και πολλές παρέες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Χαρά μου και τιμή μου. Πρώτα απ' όλα να δούμε το τι είναι τα e-sports. Είναι μια μόδα που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος και μάλιστα πρόσφατα πηγές θέλουν να μπει και στην Ολυμπιάδα του 2024. Τι ακριβώς είναι και πόσα χρόνια ασχολείσαι γενικότερα. Με τα e-sports ασχολούμαι τα τελευταία, κυρίως από την καραντίνα, θα έλεγα, την πρώτη καραντίνα. Όταν και από τα αγαπημένα μου για το Pro Evolution Soccer, από τα πιο γνωστά. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάω και κοινότητα ως κοινότητα ήταν τότε η Hellenic Federation of PES, η HFP, η οποία έχει με τον μαθηπλόν την εταιρεία σε HFP Gaming. Ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για πολλούς από εμάς, 11 εναντίον 11. Όπως κάθεσαι και βλέπεις τον καναπέ σου, πηγαίνεις στο γήπεδό σου και βλέπεις 11 παίχτες εναντίον 11 άλλων. Έτσι λοιπόν πέραμε γι' αυτό την οθόνη του υπολογιστή, την οθόνη μας, 11 παίχτες ο καθένας, θέση του ο καθένας τον παίχτη των χειριστών. Και όλο αυτό μας έχει οδηγήσει στο να έχουμε ένα πρωτάθλημα, να έχουμε ευρωπαϊκά κύπελα και να πρωτοβουλούμε επίσης ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, αλλά και ξένες ομάδες. Ο Μπούντουσνος από την Σερβία, από το Μαυροβούνιο, όπως και επίσης επίσημα μεγάλα ευρωπαϊκά σωματεία, Μπαρσελόνα, Μπάγερ, Παρί, Άρσεναλ, παγκόσμιο ενδύσεις σε αυτό το παιχνίδι. Όχι στο 11 εναντίον, το 3 εναντίον 3. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κερδοφόρος όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα ή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, σε πολλά πράγματα που αποφύγουν και όχι, πάμε αργά. Είμαστε ακόμα σε βρεφικά στάδια. Χάρη στον Υπουργό Αθλητισμού, κύριο Αυγενάκη, που έκανε αυτή την εισάγει πλέον τον Υπουργό Αθλητισμού, αυτούς που ασχολούνται με αθλητικά αθλητικά παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, αναγνωρίζουν πλέον ως ερασιτέχνες αθλητές. Εξαιρούνται βέβαια τα παιχνίδια βίας, LOL, Call of Duty, δεν αναγνωρίζεται. Εγώ το καταλαβαίνω από ότι θέλεις να το προβάλλεις εδώ όλο αυτό, άρα δεν πρέπει να περιέχει πράγμα τα οποία θα παιδιά και θα. Από εκεί και πέρα, ναι, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός είναι μια επένδυση. Όπως και κάθε τι πλέον στον αθλητισμό είναι μια επένδυση. Την οποία, αν προωθήσει, μπορείς να βγάλεις. Μπορείς να βγάλεις, να αρχίσεις να προσπαθήσεις να βγάλεις. Και η αρχή, μετά την εισήγηση του κ. Αυγενάκη, μπορεί, είναι το πρώτο στάδιο που έγινε. Έγινε τώρα, 2022, όταν ξαναλέω κλαμπ παγκοσμίου ελληνικού.
που μετράνε δισεκατομμύρια, το έχουν πάει 15. Αν δεν κάνω λάθος, τα e-sports ήρθαν στην Ελλάδα το 2017. Εκεί περίπου. 16-17. Από τότε, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει και έχει φέρει περισσότερο κόσμο, είτε μέσα από τα πρωταθλήματα που αγωνίζεσαι και εσύ στο ποδόσφαιρο, είτε ακόμα και στα υπόλοιπα τα υπόλοιπα παιχνίδια που αναφέραμε. Θεωρώ ότι έχει κάνει καθαρό ότι μας η εποχή δούμε στην εποχή για στα πάντα από εφαρμογές, από κινητά, από πολιτικά και τα e-sports παίρνουν το έδαφος να πάρουν. Όπως και είπα, από τα λίγα καλά της καραντίνας ήταν η έκρηξη και ευκαιρία για κάτι σοβαρό και στην Ελλάδα. Άμα κάποιος πατήσει τάξη τα 10-15 λεπτά στο ίδιο, τα άλλα παιχνίδια από το πρωί. Ακόμα είναι... Διότι επενδύει... Αλλά γενικά είναι από τα κορυφαία παιχνίδια και από τα παιχνίδια που είναι τα και από έπαθλα μιλάμε παίζει όπως και επίσης και το FIFA το άλλο γνωστό ποδοσφαιρικό παιχνίδι και το NBA 2K έχει κερδίσει πολύ ποσοστό και ανεβαίνει συνεχώς μαθητήριο. Λέω ότι τα e-sports κάθε τι αθλητικό πλέον είναι επένδυση. Επενδύεις σκοπό μακροχρόνια να κερδίσεις κάτι. Κάτι για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος χορηγός που να στέκεται πάνω από εσάς. Εγώ όπως βλέπεις, ήμουν και εδώ, επίσης η ομάδα του Ιωνικού, ανήκω στην οικογένεια του Ιωνικού, ο πρόεδρος μας, ο Δημήτρης ο Μπαμπάκος, είναι από πάνω και προσπαθεί να μας βάλει στο κομμάτι του ερασιτέχνη, να είμαστε κομμάτι του ερασιτέχνη, όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός, τα παιδιά στο Revolution Soccer, έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, πήρανε και φανέλες, έγιναν και τα βραβεία. Βράβευση που έγινε για όλη την περσινή σεζόν των ερασιτέχνων στον τάφο του Ινδού. Ήτανε και παιδιά από τα e-sports. Όπως και η ΑΕΚ φέτος, ειδικά, μπορώ να πω στο παιχνίδι πρωταγωνιστεί, θέλει να πρωταγωνιστεί. Και να μην ξεχάσω κάτι, η ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκη, όχι στο δικό μας παιχνίδι, στο FIFA, έχει καταφέρει και έχει κερδίσει το ομότιμο Europa League. Στο FIFA. Το 11-11. Μια άνω τελεία, να δούμε τι ακριβώς είναι ο Πέτρος ο Κούτρας, γιατί έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία τα οποία έχουν κάποια έτσι να φέρουν και σε επαφή με τον κόσμο. Διαβάζω λοιπόν ότι έχεις πάρει την τρίτη θέση σε ένα τουρνουά στο Μπουλ στη συνεργασία του Κοτσόβολου και της Samsung. Αυτό συνέβη το 2019 στο Pro Evolution. Όλα είναι Pro Evolution, αγαπημένο. Ακριβώς. Για το 2021, τη σεζόν που μας πέρασε, ήσουν στο top 8 των Ελλήνων παιχτών Euro 21. Το πούμε γιατί μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει. Το Euro, για να καταλάβουμε λίγο Ευρώπη τα... Το Euro είναι η επίσημη οργάνωση του UEFA Euro στο παιχνίδι. Κάθε χώρα, όλοι έξω που είχαν εθνικότητα και διαμένανε στον τόπο, στη χώρα, είχαν δικαίωμα συμμετοχή. Και από εκεί, όσοι περάσανε το άτομο που βλέπει, δύο θέσεις για να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους, τα προκριματικά και μετά στην τελική πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, μπήκα στην τελική πραγματικότητα. Βέβαια, όπως πήγε να γίνει το ακυρώθηκε. Το δεν ακυρώθηκε, θα ξανά. Έτσι λοιπόν, είχα άστρο και νύχτα, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη νύχτα, είχα άστρο, κατάφερα και πέρασα στην οκτάδα και από εκεί και πέρα είπα στον εαυτό μου θα κάνεις τι προπόνηση που πρέπει να κάνεις και θα πας να το απολαύσεις και ό,τι γίνει. Και έγινε αυτό. Από εκεί και κάτω βλέπουμε ότι έχεις πάρει μια δεύτερη θέση ως αρχηγός Κάμο, αγώνα 11x11. Τέταρτη θέση στο ευρωπαϊκό κύπελο, πάλι 11x11, μάλιστα ως πρώην παίκτης Σάμου. Ήταν η πρώτη, αξίζει να πω ότι ήταν η πρώτη
χρονιά, η πρώτη σεζόν, η πρώτη σεζόν της HP, μας συνεργασία με τη VGL, ένα τεράστιο οργανισμό. Έχει ως στόχο την προώθηση των e-sports στην Ελλάδα και έχει κάνει και συνεργασίες πρόσφατα και μετά έκανε και συνεργασία με την ΕΠΟ και πήγανε και παίκτες μας στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα ήταν η πρώτη σεζόν που άρχισε και γινόταν κάτι σοβαρό. Βλέπω επίσης σε μια τρίτη θέση και πάλι ως αρχηγός της ομάδας Interpret Fox το 11x11, τη δεύτερη σεζόν. Από εκεί πέρα είσαι μεταξύ πρώτης δεύτερης θέσης. Από εκεί πέρα άρχισε η αρρώστια της υπερκουπούσης. Άρχισε, φτιάξαμε ένα σύνολο, εντάξει αυτή ο κορμός υπήρχε από τη ΣΑΜ, όπως θα καταλάβει, γιατί για να πρωταγωνιστεί ένα κορμό έδωσε μια παρέα, όπως θα έλεγα εγώ, γιατί ναι μεν θέλουμε να πούμε ότι είναι κάτι επαγγελματικό, αλλά μην ξεχνάμε ότι από πίσω κρύβονται άνθρωποι και όταν υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει επικοινωνία και από εκεί δημιουργούνται και παρέες και φίλοι. Όπως συνέβη και σε εμάς, καταφέραμε, κρατήσαμε τον κορμό που θέλαμε από τη ΣΑΜΟ. Πήγαμε στην Interpret Fox, ένα τεράστιο και που συνέχεια ανεβαίνει αυτός ο οργανισμός, αυτή η ομάδα και σε άλλα, και σε άλλα παιχνίδια. Φτιάξαμε τον κορμό και είπαμε μάγκες, πάμε να τα πάρουμε. Και καταφέραμε, κάναμε το τρέπλ, γιατί πήραμε για ένα πρωτάθλημα στη VGL eSports. Πήραμε το κορυφαίο τίτλο που ονειρεύεται, θεωρώ, κάθε παίχτης οπουδήποτε, το Champions League. Και επίσης καταφέραμε και πήραμε το κύπελλο εναντίον όλων σε πρωταθλήματα τα οποία ήταν ελληνικό και ευρωπαϊκό γκρουπ. Εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος και στο Champions League συμμετείχαν οι 8 καλύτερες από κάθε πρωτάθλημα. Καταφέραμε εκεί, δεν είχαμε αντίπαλο, είχαμε άστρο. Και να σημειώσω, γιατί ήμουν και προπονητής τότε μαζί με τον Βαγγέλη το Σερλιδάκι, σημασία δεν έχει ποιος παίζει, μας έχει να νικάς. Εγώ έτσι έχω μάθει. Και σε αυτή τη σεζόν που τα πήραμε όλα, εγώ ήμουν στον πάγκο. Γιατί υπήρχαν παιδιά που αξίζαν να παίξουν περισσότερο από μένα και ήταν καλύτερα από μένα. Μας έχει στο τέλος ότι κάναμε το τρέπλο. Μια ερώτηση που σίγουρα θα ρωτήσω οποιοδήποτε. Πόση ώρα χρειάζεται να πει κάποιος ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να αγωνιστεί στο επίπεδο που είσαι και εσύ. Και γενικότερα πόσες ώρες βρίσκεστε και με τα άλλα παιδιά, γιατί σίγουρα δεν είστε στον ίδιο χώρο, είστε online, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς θα έλεγα, γιατί με πρόλαβες. Στη Σερβία, αυτό είναι αληθινό γεγονός, καταφέραν τα παιδιά το 11-11 με τις εθνικές ομάδες, όπως θα πούμε και παρακάτω, παίξανε όλοι μαζί σε ένα χώρο από 11 διαφορετικές οθόνες. Είχαμε και βίντεο, μιλάμε φοβερό θέαμα να το βλέπει. Εντάξει, μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για 1 Gbps ταχύτητες, μιλάμε για άλλα πράγματα. Όπως και να έχει, θέλει δουλειά. Αλλά δεν είναι όπως λένε μερικοί, αυτό που δεν ξέρουν. Έλα, μωρέ, ασχολείται με τα e-sports, το καψούλι, κάθεται και καίγεται. Για να είσαι καλός, πρέπει να καίγεσαι. Και στη δουλειά σου. Πρέπει να παίζεις συγκεκριμένες ώρες για να γίνεσαι καλός. Να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να ξέρεις ότι πρέπει να γίνω καλύτερος. Και να μην φοβάσαι. Να παίρνεις το ρίσκο, να κάνεις το λάθος. Αν κάνεις το λάθος, θα μάθεις. Και αν μάθεις, θα γίνεις καλύτερος. Υπάρχει αυτό που λέμε προετοιμασία πριν τον αγώνα. Όπως βλέπουμε, δηλαδή, στα κανονικά. Και ψυχική, θα έλεγα. Ο καθένας θέλει τον χρόνο του. Αλλά ναι, υπάρχει πριν τα επίσημα παιχνίδια. Μαζεύεται η ομάδα, κάνει ένα warm-up. Συνοήσουμε με κάποιον άλλον αρχηγό άλλης ομάδας. Μπαίνετε, κάνετε ένα φιλικό, να ζεσταθούν οι μοχλοί, να ζεσταθούν μεταξύ μας. Έχουμε και ζωές. Το ξεχνάμε αυτό, ότι πάνω απ' όλα υπάρχουν, είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι, δουλεύουμε, έχουν οικογένειες, παιδιά. Οπότε δεν είναι απλά 11 άτομα. Ομάδα. Είναι ολόκληρα 18 άτομα που συνθέτουν μια ομάδα. Οπότε όταν συνέχεια αλλάζει 11, θέλει πριν το επίσημο να ζεσταθεί, να συγκεντρωθεί, να κάνει ό,τι βλακεί, ό,τι παραπάνω. Να μπει στον επίσημο αγώνα 100%. Σίγουρα όλοι έχουμε παίξει και έχουμε ασχοληθεί με τα. Κυρίως gaming, όχι τόσο πολύ στα e-sports. Το μικρός, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου με το PlayStation, το Xbox, να παίζω αρκετά αυτά, αλλά πόσο διαφορετικό είναι να επικεντρώνεται κάθε άνθρωπος σε ένα διαφορετικό τομέα. Δηλαδή εσύ πήγες αμυντικός. Ο Βαγγέλης, ο Κώστας, ναι, ο Μπάμπης είναι επιθετικός ή τερματοφύλακας. Πώς είναι δηλαδή εύκολο ή δύσκολο να συνεργάζεστε τόσο πολύ? Πώς στο ποδόσφαιρο. Λάς.
μπαίνουμε σε ένα group, πόσο χωράμε, γιατί πολλές φορές, όπως στους τελικούς, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το όχι να μπαίνουν απλά 11 άτομα σε group να συνομιλούμε, να μπαίνουν 15-16 άτομα. Και άτομα που ήταν εκτός από αποστολής να μπαίνουν, με στόχο το ότι είμαστε ομάδα, είμαστε παρέα. Αυτό λοιπόν έρχεται σιγά σιγά, έρχεται με προπόνηση, με σκληρή δουλειά, με ώρες προπόνηση, με μέρα παραμέρα να βάζεις φιλικά, να παίζεις, να εξασκείσαι, να χάνεις, να δοκιμάζεις πράγματα, γιατί αν δεν δοκιμάσεις δεν θα γίνεις καλύτερος, δεν θα δεις το τέλειο, το τι ταιριάζει στην ομάδα, και μέσα από εκεί θα καταφέρεις σιγά σιγά να βρεις τη χημεία, όπως γίνεται στην πραγματικότητα, όταν κάνει μια ομάδα 11 μεταγραφές ή 9 μεταγραφές, μία ακόμα πρέπει να δέσει αυτό το πράγμα. Θέλει χρόνο. Αλλά και επίσης, για να ανέβει στην κορυφή, θέλει προσωπικότητες. Θέλει ηγέτες. Και εγώ έτυχε σε αυτή την ομάδα, την Ίντρεπη, να είμαι αρχηγός, αλλά μέσα στην ομάδα είχα ηγέτες. Τον ηγέτη στην άμυνα που συνομιλούσε, που μιλούσε και οδηγούσε του υπόλοιπου τρει στο να κρατήσουν τη γραμμή, στο να βγουν για να κάνουν το side trap, στο να κρατήσουν βάθος. Όπως και επίσης και τον ηγέτη του κέντρου, που θα έδινε εξοδική την ώρα ανύψωση. Υπάρχουν φορές όμως που κάποια στιγμή είτε εσύ είτε κάποιος συμπαίκτης σου αποσυντονίζεται κατά την άρχη του παιχνιδιού. Σίγουρα. Σίγουρα θα σου πει, μπορεί να κάνεις μια λάθος πάσα. Δυστυχώς, όπως θα αναλύω και στην πραγματικότητα και το τονίζω, να καταλάβουμε ότι είναι ένα βιντεοπαιχνίδι, αλλά τα αποκρίνεται πολύ κοντά στα νόματα. Θα κάνει λάθος μια πάσα ένας αμυντικός, κατά πάσα πιθανότητα είναι κόλπο. Αυτό θα τον στεναχωρήσει, θα του ρίξει την ψυχολογία. Είναι που λέμε ότι θα έρθει η ομάδα να το πάμε. Δεν πειράζει, έγινε. Έχουμε και τα λεγόμενα bugs, ότι το παιχνίδι έχει κάποια glitch που δεν κόβονται. Και σιγά σιγά προσπαθείς στα 90 λεπτά όλοι να προσπαθήσεις να αναπτερώσεις ό,τι και να γίνει. Είναι το πιο σημαντικό, ο ένας βοηθάει τον άλλο. Αυτό το καταλαβαίνω. Άλλοι όμως, αυτό που τώρα θα ρωτούσε τίποτε. Έχουμε καλό το e-sports. Πως όμως δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή πλευρά πολιτεία, και από την άλλη, εάν ο χρόνο που απαιτείται για ένα πρωτάθλημα, το οποίο αναλογώ ότι ξεκινάει στα τα επίσημα πρωταθλήματα, δηλαδή από την αρχή του Σεπτεμβρίου, και ολοκληρώνεται προ τα τέλη Μαρτίου, Απρίλη, ίσω και περισσότερο. Θα σε ολοκληρώσει αυτό. Τα πρωταθλήματα είναι τρίμηνα. Τουλάχιστον στο FIFA και στο Evolution. Άρα παίζεις δύο σεζόν γεμάτες. Μέσα σε δύο σεζόν μπορείς να βρεις μια ομάδα από την κορυφή Τάρταρα. Ομάδες να διαλύονται και να ονομάζουν τέλειο. Έχει τέτοια πραγματάκια. Όπως δηλαδή λέμε το καθαρά ποδοσφαιρικό στην Αργεντινή, κλαουζούρα και απερτούρα, δηλαδή τα πρωταθλήματα του καλοκαιριού και του χειμώνα, που εκεί βλέπουμε κάποιες ανακατατάξεις στις ομάδες. Να πούμε από Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη ολοκληρώνεται, μετά ξεκινάει μέχρι Μάρτι, Μάη, Απρίλη, τα καλοκαιριά του σε άλλες και κάνουμε και εμείς τις τόσο διαφορετικά από τα θύματα. Άλλη σεζόν, άλλη ποδοσφαιρική σεζόν, να το λέμε έτσι, για το λόγο ότι καλό και να προσωμιάζουμε σε γενική πραγματικότητα, αλλά θέλουμε να παίζουμε κι αυτό. Άμα το δώσεις και πολύ, μετά χάνει και την αξία του. Οπότε είναι πιο σύντομα τα πρωταθλήματα και την έγκλη. Τα παιχνίδια δηλαδή. Μια ομάδα μέσα σε μία σεζόν. Μία σεζόν, μία κορυφαία ομάδα, επίσημα, θα δώσει και 90 παιχνίδια. 90 παιχνίδια για το λόγο το ότι στο κύπελο και στο Champions League που είναι τα λεγόμενα knockout, είναι όπως στο μπάσκετ. Δύο νίκες, αλλά όχι στρίκ, δύο νίκες, αποκλείεσαι, δύο νίκες προκρίνεται. Είναι και λίγο μπασχετικό το... Να περνάει όσο γίνεται πάντα ο καλύτερος, γιατί σε ένα παιχνίδι που το σφέρει... Να πιο εύκολο. Θες ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες όπως α, β, γ κατηγορία, είναι μία κατηγορία. Μία κατηγορία, το πολύ πολύ να χωριστούν, όπως είπα, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό, ανάλογα τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν για τα πρωταθλήματα που έχει λάβει μέρος, για τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει μέρος, πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα να ασχοληθεί κάποιος και όλα αυτά και τι απαιτείται. Αυτό που σίγουρα με βρίσκει να σε ρωτά συνέχεια πράγματα, γιατί θέλω πραγματικά να μάθω και εγώ και άλλα και οι φίλοι ακροάτες, το εξής. Μια σεζόν η οποία κρατάει, είπαμε, ένα τρίμηνο. Πόσες ώρες μπορεί να διαρκέσει μια σωστή προετοιμασία πριν τον αγώνα και κατ' επέκταση κάθε πότε είναι η αγώνα. Ανάλογα πόσα πρωταθλήματα θες να αγωνιστείς. Το πρωτάθλημα της HFP, όπως είπα, το οποίο είναι το καλύτερο αυτή το πρωτάθλημα και ήταν τα μοναδικά με έπαθλο και διαφήμιση, το 11-11, παίζουμε δύο φορές την εβδομάδα επίσης, Δευτέρα και Παρασκευή. Μια σωστή προετοιμασία, ένα σωστό warm-up πριν τον επίσημο αγώνα, σε ένα 20 λεπτό, 5 λεπτό. Και επίσημος αγώνας κάπου εκεί κρατάει, γύρω στο μισάωρο, 35 λεπτά. Τόσο είναι, τόσο πρέπει να είναι ο χρόνος που πρέπει να προπονείσαι και να αγωνίζεσαι. Όχι μόνο σου. Γενικότερα στον πρωτάθλημα. Γιατί μετά δεν αγωνίζεσαι. Δεν παίζεις για να γίνεσαι καλύτερος. Παίζεις για να παίζεις. Οπότε ακόμα και να το πάω και λίγο παρακάτω, αυτό που λέω, πέρα από εμάς, πέρα από τον Ιωνικό, τον Παναθηναϊκό, που και λόγω κι άλλων νόμων υπαγόμαστε στο ερασιτεχνικό κομμάτι και όχι στο κομμάτι των ΠΑΕ. Περιμένω κάποιο διαφορετικό, είναι πιο εύκολο. Τελικό λοιπόν, επειδή μιλάμε για τετραψήφια νούμερα λοιπόν, έχουν πρόγραμμα και παρακολουθεί εκάστοτε ομάδα, ο παίχτης, πόσες ώρες έπαιξε, αν μπήκε και τι έκανε. Για να μπορείς να τον παρακολουθείς και να τον προστατεύεις. Γιατί καλό το να παίζω και να γίνομαι καλύτερος, αλλά πρέπει να τρώω, πρέπει να κοιμάμαι, πρέπει να ξεκουράζομαι, να παίρνω αέρα, να βγαίνω. Δεν μιλάμε ότι επαγγελματίας καίγεται. Αν το κάνει αυτό, κάνει κάτι λάθος. Έχει να κάνει όμως το καθ' αυτό το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε αντίστοιχα παραδείγματα από άλλα παιχνίδια, όπως είναι το Call of Duty ή κάποια έτσι RPG παιχνίδια. Παίκτες οι οποίοι παίζουν πολλές περισσότερες ώρες. Κάθε παιχνίδι απαιτεί διαφορετικές ώρες προπόνηση. Δεν είναι εμείς, όπως είπα, γύρω στο μισάωρο, γιατί ακόμα. Αλλά στα άλλα παιχνίδια μπορεί ο χρόνος σε κάθε παιχνίδι. Άρα για να θέλουν να πούνε διάφορα πράγματα να θέλουν περισσότερες ώρες στάσεις. Όπως και διαφορετικές τεχνικές, περισσότερες τακτικές. Ανάλογα το παιχνίδι που πλουτίζει. Όπως και να έχει όμως, κάθε επαγγελματίας παίκτης που έχει συμβόλαιο με τη μεγάλη ομάδα και πληρώνεται, κανένα επαγγελματίας πρέπει να φέρεται. Φέρω όμως ο επαγγελματίας είναι να αποξέρω και τον εαυτό μου. Όχι μόνο να γίνω μεγάλο, αλλά και να προβάλλω τον εαυτό μου να κάνω το καλύτερο από αυτό που είναι κίνητρο να με παρακολουθεί. Άρα πρέπει να προσέξω και τη διατροφή που σωστά και να κοιμάμαι. Πρόσφατα και είναι πολύ βασικό και υπευθύνω ότι όχι μόνο να παίζουν και να κάνουν καλό γι' αυτό, αλλά για να το πας ένα άρθρο παρακάτω όλα αυτά θα συνεχίσει να πτήσετε και το πάθημα είναι το καλό. Εγώ απλά δεν έχω δει ακόμα το παιχνίδι. Γιατί όπως είπες, τα παιχνίδια δεν νομίζω να είναι και κακό άθλημα. Ορίζονται στα διαθμίσεις της πρώτης εκείνης αγίας που του πρέπει να φέρεσαι. Καλά αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα της πολιτείας. Έχω δει πρόσφατα μάλιστα κάποια άρθρα μέσα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που θέλει να ρίξει ιδιαίτερο βάρος του. Αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής.
βλέπουμε ότι η Ελλάδα κινούνται κάπως τα πράγματα με τα πρωταθλήματα, συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές οργανώσεις όπως το Champions League ή το Europa League αντίστοιχα. Μεταγραφές όμως υπάρχουν, ναι, δηλαδή έχει τύχει συμπαίκτη σου είτε από την προηγούμενη ομάδα που ήσουν είτε από την τωρινή να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων από το εξωτερικό. Και να υπάρχουν σωστές υποδομές. Και κυρίως να γνωρίζουμε πως κάτι εντελώς άγνωστο στην κοινωνία και το τονίζει ελληνική κοινωνία θα προωθήσει κάτι μέσα από μια οθόνη πως και γερμανικό να το ακολουθήσει να κάνει το παιδί επαγγελματικά και να κάνει αυτό, να κάνει, να δουλεύει και αυτό και να βγάζει πέρα. Απαιτεί ανθρώπους που γνωρίζουν είναι ελάχιστο. Να το πω έτσι, δεν υπάρχουν πολλοί να μπορούν να θέσουν να το προωθήσουν σωστά. Από το δεύτερο κομμάτι της πολιτείας που παρέλειψα πριν. Και αν υπάρχουν κάποιες μεταγραφές στο εξωτερικό από παίκτες, πού μπορεί να γνωρίζεις. Ότι ένας παίκτης που αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της CL και πάρει μια τεράστια μεταγραφή σαν Πάουλη την επίσημη γερμανική ομάδα μεταγραφή όπως επίσης και στο 3 εναντίον 3 σε Pre-Evolution Soccer που σας πάω τώρα δύο Έλληνες είχαν την ειδική του χώρα Γαλατά Σαράι την ομάδα να είναι δύο πρώτοι Έλληνες διεθνείς να το πω έτσι, που έπαιρναν κανονικά το μισθό τους, έπαιρναν κανονικά την προπόνησή τους, ο Σταύρος Σταυρακίδης, ο Γιώργος Σπύρου. Να φτιάχνουν και ξανά λέμε τα ονόματά τους, γιατί πρέπει να τα λέμε. Είναι πάρα πολύ. Σωστά, πρέπει να μάθει ο κόσμος. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι για μένα πήραν την ελληνική, ακόμα πιο πάνω στην ηλεκτρονική αθλητική, είναι ήδη ψηλά, κάνουν ήδη πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο το FIFA και το NBA. Όταν τώρα μου λες ότι μέσα σε διάστημα 2 χρόνων, 3, δεν σου λέω τα 5 που έχουν έρθει επίσημα τα e-sports στην Ελλάδα, έχουμε φτάσει να έχουμε ξεπεράσει τον εαυτό μας σε ένα πραγματικά άθλημα το οποίο ναι μεν το γνωρίζουν ελάχιστοι, αλλά ασχολούνται πολύ περισσότεροι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, νομίζω είναι επιτυχία. Και μόνο που το λέμε αυτό. Απόλυτα. Και το λέω γιατί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και στο NBA του K, το αγαπημένο μπασκετικό άθλημα και τέτοια για το μπάσκετ. Και εκεί έχουμε αθλητές οι οποίοι αντιστέκονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τετραψήφια. Να πληρώνεις τετραψήφια και να έχεις ένα μήνυμα. Αρικά. Κάτι το λίγα κι αν παίρνει κιόλας. Το έτσι κάνει και την πλάκα του. Και μπορεί να τους αντιμετωπίσει θέσεις. Πάντως, μιας που λέγαμε σχετικά με τα αν υπάρχουν οικονομικές αποζημιώσεις κτλ. Πριν από αρκετό καιρό είχα παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με τα e-sports στην Νότια Κορέα. Νομίζω είναι η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο που ασχολείται κυρίως με τα e-sports και βλέπα κάτι τουρνουά το οποίο πραγματικά ήταν πραγματικά για τη χώρα μας. Ο νικητής φαντάζω ότι έπαιρνε σχεδόν $1 εκατομμύριο. Αυτό που είπα πριν ότι μιλάμε από τέτοια ποσά και παιχνίδια κινητών. Υπάρχουν λοιπόν χορηγοί, άρα έχει γίνει πρόθεση του προϊόντος που επενδύουν πάνω σε αυτό με σκοπό τη διαφήμιση. Ώστε το έπαθλο να είναι 1-15 εκατομμύρια και στο το μόνιμο, το πολύ αγαπημένο και πολύ διαφημιζόμενο Ultimate Team όπου ο καθένας φτιάχνει τη δικιά του ομάδα είτε με icon, παλιούς παίχτες, τα φαινόμενα, το ζητάνα, τα παλιά, είτε και με καινούριους, φτιάχνει την ομάδα που θέλει, ο Τομίρη. Σκοπό να παίξει έναν αντίον ενός, να προκριθεί στο παγκόσμιο του ΜΑ, ο
Και όχι μόνο εκατομμύρια, εκατομμύρια. Από εκεί πέρα υπάρχει κόσμος να σας συντροφεύει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, όπως πάει για παράδειγμα μία ποδοσφαιρική ή μία πασχετική ομάδα και έχει τους οπαδούς της, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στα e-sports ή όχι. Ή μόνο όταν μιλάμε για τουρνουά που γίνεται σε μεγάλους χώρους. Εντάξει, σίγουρα όταν όπως για παράδειγμα το Euro, σίγουρα έχει τραβήξει πολύ κόσμο. Μιλάμε για το κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι είναι ανάλογα και τι φιλάθλους ή το πώς θα υπάρχουν και ανεπίσημες παύλα ερασιτεχνικές ομάδες που είναι λογικό να πρέπει να ξεχωρίσουν για να αυτοδιαφημιστούν. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω μεγάλη συλλογή στη χώρα μας όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Έχουν το δικό του κοινό που θεωρώ ότι όταν είσαι, όταν αγαπάς την ομάδα σου, να ακολουθεί ακόμα και στο δικό γήπεδο. Οπότε μπορώ να πω και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Μπορώ να πω ότι αυτές οι ομάδες είναι λογικό αυτόματα με μια απλή κοινοποίηση να παίρνουν το δεκαπλάσιο κόσμο από ό,τι θα έπρεπε να πάρει μια άλλη ομάδα. Και εμείς από την πλευρά μας, στην ομάδα του Ιωνικού, θεωρώ ότι ο κόσμος της ομάδας μας στήριξε και μας στηρίζει. Την ημέρα του που κατακρίσαμε, γιατί έκανα και το back-to-back το Champions League με διαφορετική ομάδα, αλλά έκανα το back-to-back στο Champions League. Ήταν εκεί, μας στήριξε και είναι κάτι το οποίο του αρέσει, κάτι το οποίο αγαπάς. Και επίσης από ένα φίλο, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, Χρήστο, όπως και στην πραγματικότητα, όλοι μας είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά. Έξω στο δρόμο πρέπει να κάνουμε χαβαλέ και να περνάμε καλά. Είτε εγώ είμαι Ολυμπιακός, είτε είμαι Παναθηναϊκός, δεν παίζει ρόλο. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Είμαστε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά. Αυτό λοιπόν που μου έκανε την παιδί μου και στείλει το παιδί, χάσανε στο τελικό του πρωταθλήματος, τον χάσανε. Τον κατέκτησε η ΑΕΚ. Αλλά πήρα αγάπη από τον κόσμο. Σε προσωπικά μηνύματα, ένας ηλεκτρονικός αθλητής πήρε αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που κερδίζει τελικά. Έχει τύχει ποτέ να βρεθείτε στον ίδιο χώρο με κάποιον μεγάλο αστέρα του ποδοσφαίρου που μπορεί να έχει έτσι ενδιαφέρον για τα e-sports? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά κυρίως η Θεσσαλονίκη έχει συμβεί αυτό με πολλούς διεθνείς του ΠΑΟΚ. Έχει συμβεί ο Σταύρος ο Σταυρακίδης να βρεθεί με κάποιους παίκτες να παίξουν και FIFA, να μπει ο ένας στο ρόλο του άλλου και να βοηθήσει. Τώρα, κατά πόσο είναι, θα λέγαμε, η λέξη κράχτης να ακούς καθημερινά στην Ελλάδα ότι υπάρχει σύλλογος Παναθηναϊκός, Άρης, ΑΕΚ, Ιωνικός? Αυτό είναι ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά να φτιάξουν δικές τους ομάδες ή μάλλον να απευθυνθούν στους κατάλληλους ανθρώπους για να φτιάξουν ομάδες? Έτσι έγινε και σε εμάς, από κάπου ξεκινάς. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε από ανεπίσημες ομάδες. Τέσσερις ομάδες τότε το παιχνίδι, ανεπίσημος ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, unofficial, τα σχετικά εντελώς. Το πέσαμε για την ομάδα. Έτσι ξεκινήσαμε, ως που εφόσον είχε κάνει την απαρχή ΕΛ, το κομμάτι των ποδοσφαίρου απευθύνομαι αυτή τη στιγμή. Κάνει την αρχή VGL λοιπόν και ήταν η πρώτη. Ο πρώτος οργανισμός, η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε τον ερασιτεχνικό παύλα επαγγελματικό αθλητισμό στην οθόνη μου. Ήταν οι πρώτοι που φέρανε τον ΝΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη. Κράχτη δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα ότι αυτό είναι το παράδειγμά μας. Αυτές οι τέσσερις ομάδες και παραπάνω, γιατί είναι και ο Αθηναϊκός, κολλήσει το μυαλό μου. Και άλλες ομάδες. Προσπαθούμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα να καταλάβουν ότι υπάρχει θεά ουσία τους. Δεν παίζουμε μάλλον του Πέτρου με τον Γιώργο, παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Σας άρεσε δηλαδή σε λίγα χρόνια, εάν γίνουν βέβαια οι σωστές κινήσεις, να δούμε η Super League, παράδειγμα, έχει πέραν των πρωταθλημάτων που έχει υπό την εποπτεία της, των ανδρών, των υποδομών, και ένα e-sports, αντίστοιχα. Νομίζω ότι το very pass μου δίνεις, νομίζω ότι έγινε η αρχή μετά την εισήγηση που έκανε στο κοινό ο Αυγενάκης. Η VGL, όπως είπα, έκανε την
συνεργασία με την ΕΠΟ και μας εκπροσωπήσαν στο ηλεκτρονικό παγκόσμιο κύπελλο 2022 στο FIFA ομάδα. Νομίζω 11 ήταν 11. Οπότε πρώτη κίνηση έγινε. Το πρώτο ματσάρισμα, το πρώτο ματσάπ έγινε. Σίγουρα είναι στόχος μας και θέλησή μας και όνειρό μας να όλες οι ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν τμήμα e-sports και σιγά σιγά όλο αυτό να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και να γίνει σωστή πρόθεση. Πρώτα από εμάς προς τις εκάστοτε υπεύθυνες των ομάδων και από την ομάδα, τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Σίγουρα δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο είναι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης στο κομμάτι του e-sports, γιατί είναι ένα πρόσωπο, δεν βλέπεις δηλαδή κάποιον που λες, α, είναι ο Mike Lowen ή ο οποιοσδήποτε άλλος παίκτης. Εάν όμως σου δινόταν η ευκαιρία, ξαφνικά ανοίγεις την οθόνη του υπολογιστή σου να κάνεις το warm-up, πες και εσύ, εν όψη ενός κρίσιμου αγώνα ευρωπαϊκού και ξαφνικά αντίπαλός σου να είναι κάποιος παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Πώς θα τη δράσεις? Αλλά έχει παλέμαχος ή παιχνιδιού. Κανονικού ποδοσφαίρου. Γιατί κακά τα ψέματα οι ποδοσφαιριστές και αυτοί οι σαν άνθρωποι ασχολούνται πολλές ώρες με το αντικείμενο. Όπως ο κύριος Μάν, από εγώ, που δεν το κρύβει το παιδί και ο Ντεμπελέ, ασχολούνται πάρα πολύ. Έχουν δώσει γιγαντομαχίες από την ξέρω. Κάνεις εξαπίνης μπορώ να πω. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε όνομα πέρα από τα καθαρά, αν μου έλεγες πεντεκάρι, να το πω έτσι, 11 εναντίον 11 στο πρόθυμο. Είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Για να ξεχωρίσεις, πέρα από τις ικανότητες κτλ. Πρέπει να είσαι χειριστήριο, έχει αντίληψη. Ποδοσφαιρική αντίληψη. Οπότε όταν μου έλεγες ότι σε μένα είναι επαγγελματία παίχνει το αντίπαλο, στην πραγματικότητα, και ίσως θα ξέρω ότι έχω να κάνω με ένα καλό παίχνει γιατί έχει ποδοσφαιρική αντίληψη. Μπορεί να μην ξέρει τα κουμπιά, να μην ξέρει κάποιες πάσεις, κάποια σουτ που περνάνε, αλλά ξέρει πώς πρέπει να σταθεί και πρέπει να κρατήσει τη θέση σου. Αν ξέρεις να το κάνεις αυτό, το 50%, το άλλο 50% θα κάνει την προπόνηση. Κάνει λοιπόν ένα σημείο που είναι ο αγώνας της ομάδας σου με κάποια άλλη για το ελληνικό πρωτάθλημα ενδεχομένως ή ευρωπαϊκό, οι παίκτες μεταξύ τους και της μίας ομάδας και της άλλης έχουν επικοινωνία. Πριν δηλαδή ξέρουν, για παράδειγμα, από τον Παναθηναϊκό, παράδειγμα, ή την ΑΕΚ, ξέρουν ότι αντίπαλος είναι ο Πέτρος. Σίγουρα, γιατί υπάρχει και επικοινωνία που αναρτούν πάντα εκεί. Αλλά και μπαίνοντας στο θάλαμο για να ξέρεις το λόμπι, το επωνομαζόμενο, μπορείς να δεις αναλυτικά ποιοι 11 παίχτες, 22 παίχτες, να το πω έτσι, παρατάσσονται. Οπότε γνωρίζεις αμέσως ο καθένας τι 11 έχει παρατάξει, τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Το ξέρεις αυτόματα, όπως και επίσης ότι υπάρχουν και στο Facebook και στο Discord αλλά και γενικά κοινότητες, όπως και εμείς έχουμε εμείς. Οπότε σίγουρα ξέρουμε και τις μεταγραφικές κινήσεις, το σπίγι του αλλά και του περισσότερα μηνύματα. Γνωρίζουμε τα roster, γνωρίζουμε τα πάντα για τις ελπίδες. Αν δες και με ένα απλό search στο YouTube μπορώ εγώ να κάτσω να δω το προηγούμενο όσο να κάνω το scouting. Μου δώσεις μάλιστα μια ωραία πάσα τώρα για να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος διάρκειας ενός παιχνιδιού πώς είναι? Ένας αγώνα γιατί είναι γύρω στο μισάωρο. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 30-35 λεπτών μπορούν να γίνουν αλλαγές ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή να πεις εσύ βασικός και να σου πει ο προπονητής σου ή κάποιος συμπαίκτης σου «Πέτρο, θα δώσει τη θέση στο Γιάννη γιατί θέλει να παίξει αυτό» ή δεν γίνεται κάπως έτσι? Δυστυχώς και στα δύο αθλητικά, στα δύο ποδοσφαιρικά με συγχωρείτε παιχνίδια δεν παραδώσονται έντυπα χωρίς. Είναι κάτι το οποίο ανεξαρτήτου παιχνιδιού όλοι το θέλανε, θα έρθουν άλλα πράγματα. Θα δυνάγει η ομορφιά γιατί θα έβγαινε ένας κουρασμένος παίκτη, γιατί
Εμείς έχουμε ατοχή η οποία πέφτει κάποια στιγμή. Να βλέπεις ένα φρέσκο παίχτη, πώς μπορεί να φέρει την αλλαγή, αν είναι η μέρα του, έχουμε πάρει όλο το κέντρο κτλ. Τα μια γραμμασία, ευελπιστούμε του χρόνου στα 23 και στο FIFA και στο eFootball πλέον που άλλαξε ονομασία να δούμε κάτι. Υπάρχει από εκεί πέρα κάποιος επίσημος φορέας, γιατί μου ανέφερες ότι γίνεται το σχετικό scouting, παρακολουθεί το ένα στην πορεία του άλλου, στατιστικά επίσημα υπάρχουν. Στατιστικά επίσημα υπάρχουν, στο site, εξαρτάται το πρόγραμμα που παίζει, για παράδειγμα άμα παίζεις στο πρόγραμμα της VGL, στο vglesport.com υπάρχουν αναλυτικά όλα τα στατιστικά και ομαδικά, γιατί να μπορώ να δω η ομάδα τι κάνει και παίκτες μιας ομάδας μου. Αλλά και ατομικά να δω, για παράδειγμα, το scorer. Ή ποιοι κάνουν τα περισσότερα κλεψίματα, πιο επιτυχημένα tackling, ποιος θερματοφύλακας έχει πολλές αποκρούσεις, ποιος θερματοφύλακας έχει περισσότερες ανέπαφες εστίες. Όλα αυτά αναρτώνται και ενημερώνονται συνεχώς την αγωνιστική δράση που υπάρχει. Όπως και επίσης έχουμε κάνει και κάτι άλλο, ένα εικονικό χρηματιστήριο που ανάλογα την εμφάνισή σου, ανάλογα τις πάσες, τα σωστά tackling, τα goal, τις assist, τις κάρτες, παίρνεις ή χάνεις αξία. Έτσι δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό χρηματιστήριο, virtual εντελώς, χωρίς να επενδύεις κάτι, που βλέπεις σχέση με τους άλλους πόσα χρήματα κοστίζεις. Εικονικά πάντα. Κατάλαβα. Κάτι άλλο τώρα που μου ήρθε στο μυαλό και θέλω να σε ρωτήσω. Μέσα στην καραντίνα φυσικά όλοι, όχι μόνο εσύ, θα τα δώσατε όλα όσον αφορά και τους αγώνες αλλά και την προετοιμασία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να προσαρμοστείτε σε αυτόν τον τρόπο? Όπως και να είπα, σίγουρα η καραντίνα βοήθησε. Η καραντίνα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους τους πανδημία, όσο αφορά κοινωνικά ήταν δύσκολο η απομόνωση, το να μιλάς συνέχεια με ένα άτομο στο σπίτι, να μπορείς να μην βγαίνεις τόσο πολύ. Αυτή η κοινωνική απομόνωση λοιπόν δημιουργεί πολλά κοινωνικά προβλήματα στο μέλλον. Μπορώ να πω όμως από πρώτο χέρι ότι όλα αυτά τα πρωταθλήματα βοήθησαν και κάποιους ανθρώπους που ήταν και μόνοι τους να βρουν μια συντροφιά, να βρουν μια παρέα το βράδυ, να μπαίνουν, να συζητάνε, να παίζουν και όλα, να περνάει ευχάριστα η ώρα τους. Να έχεις μια κοινωνική επαφή με 11, 12, 15 διαφορετικούς ανθρώπους, σαν να βγαίνεις για μπύρα. Οπότε ναι, η καραντίνα, όπως και είπα και στην αρχή, μας βοήθησε πάρα πολύ την έκρηξη. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, καθώς όλοι μας πάνω από μια και πάνω από ένα βιβλίο. Τι ήταν αυτό τώρα που θα οθούσες ή θα συμβούλευες τα νέα παιδιά για να ασχοληθούν με το άθλημα των e-sport? Συμβούλευα είναι αυτό που είπα στην αρχή. Αν θες να ανέβεις ψηλά, να γίνεις επαγγελματίας στα e-sports, πρέπει να φέρεσαι όπως σταθερόσουνα και να πηγαίνεις στα μπάλα την ομάδα σου. Θα πρέπει να πηγαίνεις να παίζεις δύο-τρεις ώρες, να τρέφεσαι σωστά, να κοιμάσαι σωστά, πάνω απ' όλα να διαβάζεις. Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μας λέει ότι τα παιχνίδια θα όριστον, ότι κάθε χρόνο θα ανανεώνονται και θα πηγαίνουν καινούργια. Όπως για παράδειγμα το πάθαμε εμείς με το Pro 21 που το eFootball καθυστέρησε, δεν βγήκε, πες με το προηγούμενο. Κάνεις συνέχεια. Οπότε ναι, αν σου δοθεί και άλλη επαγγελματική ευκαιρία, πήγαινε. Αν έχεις στο νου σου ότι αν ασχοληθείς με τα eSports, δεν σημαίνει ότι θα σε από μια οθόνη, όσο σε τράβο. Κάνεις μια κανονική ζωή, λέει δουλειά σου, κάνει δύο ώρες, να φέρεις επαγγελματικά μπροστά από ένα παιχνίδι. Και τελειώνοντας αυτή την ωραία κουβέντα, ποιοι είναι οι στόχοι του Πέτρου για την σεζόν που θα έρθει? Εγώ θα τα αρχίσω από τη σεζόν που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα πω για την ομάδα του Ιωνικού μας, η οποία έχει περάσει στην τελική οχτάδα στα προημιτελικά του Champions League. Θα την αντιμετωπίσουμε. Την τουρκική ομάδα που πέρυσι κατακτήσαμε το Champions League. Θα πω για αυτή τη σεζόν αρχικά ότι στόχος μας είναι το Threepeat, να το πω έτσι.
Καθώς εγώ και πολλοί παίκτες από την ομάδα φύγαμε από την Intrepid, πήγαμε στον Ιωνικό και ξαναπήραμε το Champions League, οπότε ναι, είναι το τρόπαιο μου και το θέλω και τρίτη φορά. Όπως και επίσης από ότι φέτος ήταν, είναι μεγάλη μου τιμή το ότι έχω και την εθνική ομάδα, την εθνική Ελλάδος, το 11 που κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο. Και φυσικό γιατί το επίπεδο και στο Pro Evolution αλλά και στο FIFA είναι τεράστιο. Μιλάμε για 11 ερασιτέχνες, είμαστε σε ομάδες αλλά σε ερασιτεχνικό τμήμα, κοντράρουν 11 διεθνείς καλοκληρωμένες επαγγελματικές ομάδες. Αυτός είναι το δοσμό για του χρόνου. Θέλω να πω ότι πάω σε μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα προσπαθεί χωρίς, αλλά δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει τα οποία έχουν εμπειρίες από τελικούς, να τους βοηθήσω όλοι μαζί, να με αποτελώ πολύ ως παίχτη μόνο, το ίσως προβολή. Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία από το κέντρο της, και προσωπική αλλά και ομαδική, εγώ στον Ιωνικό. Αυτός λοιπόν ήταν ο Πέτρος Κούτρας, αθλητής των eSports. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και φυσικά πολύ. Ο κόσμος να αγκαλιάσει περισσότερο τα eSports. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για την πρόσκληση. Ήταν πρόσκληση, αλλά πρόκληση, γιατί ήταν ευκαιρία να ακούσουμε. Δύσκολα ακουγόμαστε εμείς οι ερασιτέχνες αθλητές των eSports. Να δώσουμε μια άλλη πλευρά, να δείξουμε ποιοι είμαστε, ότι και μια κοινωνία ανήκουμε, δεν είμαστε νέρντουλες, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πιστεύω ότι αν μπουν κατάλληλοι άνθρωποι στην προώθηση των e-sports, θα γίνει και εδώ αυτό που πρέπει να γίνει. Να ξέρεις πάντως ότι και μέσα τη σεζόν που θα ξεκινήσει θα είμαστε πάντα εδώ πέρα, ό,τι ώρα θελήσετε και εσύ αλλά και άλλες ομάδες που μπορούν να θέλουν να προβληθούν. Θα έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό γενικότερα και με ένα σύντομο search. Τώρα το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ασχολείσαι μόνο με το ποδόσφαιρο, μόνο με το μπάσκετ. Ασχολείσαι με κάθε τι αθλητικό. Είτε λέγεται στίβος, που είναι ο βασιλιάς το σπορ, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε λέγεται χάντμπολ. Ασχολείσαι, λέμε, η ζωή σου είναι αθλητισμό. Οπότε είναι λογικό να θέλουμε να ασχοληθούμε με τον ηλεκτρονικό αθλητισμό. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Έως τότε, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και πάντα απ' όλα υγεία. Καλό βράδυ.